Γεια σας παίχτες, αυτό είναι ένα vlog από τα λίγα που έχω κάνει τον τελευταίο καιρό. Γύρισα γύρω στις 45 στάσεις μέσα στο σπίτι για να μπορέσω να βρω, να κάνω κάτι καινούριο, να μην βλέπετε αυτό το πρωτότυπο άσπρο φόντο από πίσω. Αλλά λέω δεν γάμια. Ήθελα λίγο έτσι να μιλήσω για τις ιστορικές στιγμές που βιώνει το κανάλι. Πριν από λίγες μέρες ξεπέρασε το διαστημικό αριθμό των 100 subs. Πλέον, ναι και κύριοι, είναι γεγονός. Το κανάλι μας έχει πάνω από 100 subs. Ρίγη συγκίνηση διαπερνούν το κορμί μου αυτή τη στιγμή που λέω αυτές τις λέξεις για την τεράστια αυτή επιτυχία που έχει σημειώσει το κανάλι. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους όσους παρακολουθείτε τα βίντεο, είτε μαθαίνετε κάτι είτε γελάτε. Εμένα μου κάνει το ίδιο. Και έτσι αποφάσισα να κάνω ένα μεγάλο giveaway τώρα που έπιασα τα 100 subs. Θέλω έτσι να σας ανταμείψω για αυτό αυτή την αγάπη που μου δείχνετε. Έχω λοιπόν μαζέψει κάποια δωράκια. Κάνοντας λοιπόν κοινοποίηση αυτό το βίντεο, θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην κλήρωση για το σπουδαίο αυτό giveaway, το οποίο δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε. Ας δούμε όμως τι δώρα μπορείτε να κερδίσετε. Δώρο νούμερο 1! Ένα χαρτάκι με τις μίξες του κοκκίτος. Από τις προηγούμενες δύο εβδομάδες ήταν άρρωστος. Θα γίνει δικό σας άμα πάρετε μέρος στην κλήρωση. Και μπορώ και να το εξαφανίσω κιόλας. Δώρο νούμερο 2! Είναι ο φίλος μου ο Πάκης. Αυτό έχει ένα ανθρωπάκι. Δώρο νούμερο 3! Όχι, δεν το κόμμα, sorry. Λοιπόν, τέλος τα ψέματα. Έχω στο πλάνο μου να ξεκινήσω και μια καινούργια σειρά, η οποία θα αφορά ένα άλλο παιχνίδι, δεν θα σχετίζεται με το πόκερ. Ωστόσο νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει αρκετά κοινά με το πόκερ. Εμένα προσωπικά με έχει οδηγήσει στα πρώτα μου tilt από εποχές όταν ήμουν μωρό παιδί. Εντάξει, όχι μωρό, αλλά τέλος πάντων από όταν ήμουν αρκετά μικρός. Έχει μέσα, περιλαμβάνει αρκετή στρατηγική το παιχνίδι και πιστεύω ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με το πόκερ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα παιχνίδι που μου αρέσει έτσι κι αλλιώς. Και γενικά νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη τέτοιου είδους βίντεο στον ελληνικό χώρο και πετάγομαι εγώ εκεί πέρα για να γεμίσω αυτό το κενό. Η καινούργια μας σειρά λοιπόν θα αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Football Manager, κυρίες και κύριοι. Αυτή θα είναι η καινούργια μας σειρά. Θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα. Καλά, φτάνει τώρα. Για να ξεκινήσω όμως αυτή η σειρά, έχω στο μυαλό μου να κάνω κάτι στο οποίο θα χρειαστώ και τη βοήθειά σας. Αν σας νοιάζει. Άμα δεν σας νοιάζει, εντάξει, okay, γράψτε με ρε παιδί μου και τέλος, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Θα ξεκινήσω λοιπόν, το παιχνίδι αυτό για αρχή έχει κάποιες, κάνω έτσι, δεν φαίνεται στην κάμερα, θα το κάνω έτσι για να φαίνεται εδώ. Το παιχνίδι αυτό λοιπόν έχει κάποιες προκλήσεις, ένα καινούργιο mode που έχουν προσθέσει. Πάμε όμως να μπούμε στο παιχνίδι για να περιγράψω λίγο καλύτερα αυτό που θέλουμε να κάνουμε και να δούμε πώς ακριβώς μπορείτε να βοηθήσετε το επόμενο βίντεο που θα γίνει. Let's go! Να είμαστε λοιπόν μέσα στο παιχνίδι. Αυτό είναι το περιβάλλον του καινούργιου Football Manager και όπως βλέπετε έχεις διάφορες επιλογές εδώ πέρα για να ξεκινήσεις να κάνεις διάφορα ωραία πραγματάκια. Εμείς θα πάμε στις προκλήσεις όπως είπαμε και πριν. Μία επιλογή που υπάρχει στο Football Manager Touch, που είναι μια καινούργια έκδοση του Football Manager για tablets και κουλουπού κουλουπού. Και εδώ τώρα που λέτε έχει διάφορες προκλήσεις στις οποίες σου δίνει κάποια αποστολή να κάνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Όχι απλά παίρνεις μια ομάδα, για όσους γνωρίζετε πώς είναι το manager, δεν παίρνεις απλά μια ομάδα και προσπαθείς να τη στήσεις, να πάρεις πρωταθλήματα και τέτοια. Σε αυτή τη φάση σου δίνει κάποιες αποστολές και εσύ πρέπει να τις ολοκληρώσεις. Λοιπόν, πρώτη αποστολή, ας πούμε, αυτή που θα κάνουμε κιόλας στην πρώτη σειρά βίντεο που θα φτιάξουμε, είναι ο Σωτήρας. Δηλαδή, παίρνεις μια ομάδα η οποία είναι στον πάτο του βαρελιού και βρίσκεσαι κάποιες συγκεκριμένες λίγες αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος και εσύ πρέπει αυτή την ομάδα να τη σώσεις. Κοινώς θα πρέπει να κάνεις λίγο μαγικά για να μπορέσεις να τη φτιάξεις την ομάδα. Και εκτός αυτού, ας πούμε, έχει και κάποιες άλλες προκλήσεις, όπως επιδημία τραυματισμών που γίνεται λίγο ένας πανικούλης με όλοι είναι ψιλοανάπηροι, ρε παιδί μου, και δεν μπορείς να παίξεις. Φέρνεις, φωνάζεις τους φροντιστές και τους φυσιοθεραπευτές για να παίξουν. Μια άλλη αποστολή είναι να μην κάνεις ήττα και να πάρεις το πρωτάθλημα. Μια άλλη αποστολή σου δίνει κάποια πιτσιρίκια και εσύ πρέπει να βγάλεις τη σεζόν και να πετύχεις στόχους σου βάζοντάς τους
στην ομάδα τους μικρούς, τέλος πάντων, έχει και άλλα, δεν θα τα δούμε όλα τώρα. Εμείς θα επικεντρωθούμε εδώ, στο Σωτήρα, το οποίο θα το αφήσουμε στη δυσκολία αυτή, στο κανονικό. Θα φορτώσει εδώ πέρα τα συστηματέλια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε καταρχήν από την Ελλάδα. Θα διαλέξουμε μια ομάδα της Ελλάδας και συγκεκριμένα από την Α' Εθνική, έτσι. Γιατί νομίζω ότι θα έχουμε και λίγο όλη περισσότερη επαφή με τη συγκεκριμένη κατηγορία και με τις συγκεκριμένες ομάδες και με τους παίχτες και τα ονόματα. Θα είναι νομίζω πιο ωραίο για αρχή να ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Οπότε, πάμε έναρξη παιχνιδιού. Λοιπόν, εδώ τώρα πρέπει να φτιάξουμε τον χαρακτήρα μας, τον προπονητή. Ο προπονητής αυτός θα είναι ένας πολύ μεγάλος δαής, εννοείται αυτό. Λοιπόν, ο οποίος θα έχει αυτό το τρομερό όνομα, θα λέγεται Γκογκίτος. Και θα γίνει διάσημος, θα έχει το μικρό δεν μας νοιάζει, Γκογκίτος. Είναι έτσι πως ήταν ο Αριστοτέλης, ας πούμε, ο Πλάτωνας, παιδί μου, έτσι θα είναι και αυτός. Ο coach. Λοιπόν, ημερομηνία γέννησης θα βάλουμε την πραγματική. Κοιτάξτε λίγο την άλλη τώρα να βάλετε χρονολογία. Λοιπόν, εθνικότητα. Όχι και Αγγλία, ρε μάγκες. Εδώ πέρα είμαστε Ελλαδάρα. Δεύτερη εθνικότητα. Θα βάλουμε. Από πού να βάλουμε. Ουγκάντα έχει. Δεν έχει Ουγκάντα. Καμωτό. Δεν θα βάλουμε δεύτερη εθνικότητα, έτσι είμαστε καθαροί Έλληνες. Έλληνες, ρε φίλε, τέλος. Μαμά και μπαμπάς, Έλληνες. Παππούς, γιαγιά, Έλληνες, όλοι. Τίποτα. Λοιπόν, αγαπημένη ομάδα, πρέπει να επιλέξουμε. Πρέπει να επιλέξω από αγαπημένη ομάδα. Δεν θέλω να επιλέξω αγαπημένη ομάδα. Εδώ στο πρόσφατο της ομάδας έχει τη Βέρεια, γιατί ξεκίνησα κάτι για να δω απλά το περιβάλλον, ας πούμε, και έβαλα αυτή την ομάδα για να ξεκινήσει τον Ταραβέρι. Να το, αυτό είναι, το βρήκαμε κυρίες και κύριοι, Γάμα Εθνική Καμπανιακός είναι η αγαπημένη μας ομάδα, λάθος, πίσω, Γάμα Εθνική Καμπανιακός, να το, η ομάδα που θέλουμε. Αγαπημένο σύστημα τώρα που θα παίζουμε, ποιο να είναι άραγε, μας αρέσει κάτι σε τέτοιο στυλ, 4-1-2-3, αυτό θα είναι το αγαπημένο μας σύστημα. Βέβαια, αυτό δεν σχετίζεται και πάρα πολύ με το τι θα παίζει στην πραγματικότητα, γιατί στην ουσία εξαρτάται από το τι διαθέσιμους παίχτες έχεις. Άμα ο καλύτερος σου παίχτης στο αριστερό το έχει μόνο για να πατάει και έχεις μόνο δεξιοπόδαρους, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα παίζουμε σύστημα μπαταρισμένο από δεξιά. Λοιπόν, προηγούμενη ποδοσφαιρική εμπειρία. Ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, κυρίες και κύριοι. Κάνα 5x5, τώρα κάνα γιογιό εκεί πέρα, άγαμε μια τρίπλα, περίπτερο μπροστά, ζητά την μπάλα, τέτοια πράγματα. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Να αναφέρομαι ως Γκογκίτος, ναι. Πάμε στην εμφάνιση. Λοιπόν, και έχει τώρα μια πολύ ωραία επιλογή, το Football Manager, που μπορείς να δημιουργήσεις ένα 3D μοντέλο από δική σου φωτογραφία. Οπότε πατάμε αυτή την επιλογή. Τώρα πρέπει να βρούμε τη φωτογραφία που θα προσθέσουμε. Βάζεις αυτά εδώ πέρα τα κουμανταρέλια για να ματιάξουν την κεφάλα σου. Τώρα εδώ πέρα ματιάζεις τα... Εντάξει, θα είμαι λίγο αλήθωρος μάλλον, δεν πειράζει. Στόμα, πηγούνι, με τα μουσια μαζί ή χωρίς τα μουσια, ρε μαγκής, τι είναι αυτά εδώ πέρα που με βάζετε να κάνω. Και ορίστε να το, κυρίες και κύριοι, το μοντέλο του προπονητή μας έχει καταχωρηθεί, μας έχει βγάλει με το μαλλί του Καρβέλα εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι φέρνει πάρα πολύ αυτός ο προπονητής εμάς, αλλά για να δοκιμάσουμε κάποιο άλλο 3D μοντέλο. Ορίστε και εσύ, γι' αυτό είναι ο coach, αυτό θα είναι ο coach από εδώ και πέρα. Είναι λίγο πιο γαζοχαρούμενος, πιο έτσι, πιο ψυχοπαθής, αλλά είναι έτσι για να το βλέπουν οι παίχτες και να τους λέει μέσα. Και να γίνεται το παιχνιδάκι να παίζουμε μπαλίτσα ωραία. Έχουμε καταλήξει με τον coach τον χατζιψυχοπαθή. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιλέξουμε ομάδα. Εδώ λοιπόν είναι που θα χρειαστώ τη βοήθειά σας. Γιατί θέλω να ξεκινήσω το challenge με μια ομάδα που δεν θα είναι καλή. Επομένως, θα αποκλείσω ομάδες που θεωρούνται καλές στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να παίξω με τέτοιες ομάδες, θέλω να παίξω με μια ομάδα πιο χύμα. Τώρα, ενδεχομένως να αποκλείσω, ας πούμε, και ομάδες του στυλ Ατρόμητος και Αστέρας, ίσως και τον Πανιόνιο και τα Γιάννενα, δεν πειράζει, αυτούς άστους, τέλος πάντων. Τον Αστέρα μάλλον μόνο θα αποκλείσω. Οπότε αυτές τις ομάδες θα βγάλουμε απ' έξω. ΑΕΚ,
Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Αστέρα δεν μπορούμε να επιλέξουμε για αυτό το challenge. Άρα, όποιος ενδιαφέρεται και όποιος θέλει, μπορεί να μου γράψει ένα σχόλιο είτε στο Facebook είτε στο κανάλι στο YouTube που θα ανέβει το βίντεο και να μου προτείνει μια ομάδα. Τώρα, αν μαζευτούν κάποια σχόλια, ας πούμε, και υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προτίμηση, θα ακολουθήσω ό,τι μου πείτε. Αν με γράψετε εκεί που δεν πιάνει μελάνη και τέλος πάντων δεν θέλετε να προτείνετε κάτι ή δεν έχετε να προτείνετε κάτι οτιδήποτε, θα διαλέξω μόνος μου. Έτσι, και μάλλον θα το κάνω με την τυχαία επιλογή. Κάνεις τυχαία επιλογή, κλικ, πάω, κατευθείαν. Όχι πάω, κρεμάγκες. Παπ, βέρια πάλι. Τι έγινε. Έτσι το έκανα και την προηγούμενη φορά στη δοκιμή που έκανα και πάλι έτσι βγήκε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός τώρα, Ηρακλής, τέλος πάντων. Το πιάσατε το point. Εδώ θα το κλείσω αυτό το σημερινό το βίντεο. Αυτή θα είναι η καινούργια σειρά που θα φτιάξουμε. Θα είναι με το Football Manager και θα κάνουμε πολλά ωραία πραγματάκια παράλληλα. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε να σχολιάσετε να μου πείτε με ποια ομάδα να ξεκινήσω το challenge το συγκεκριμένο. Θα είναι και σχετικά μικρό αυτό ο Σωτήρας, νομίζω ότι είναι περίπου είναι 8 αγωνιστικές, κάτι τέτοιο. Αυτά. Θα χαρώ να ακούσω τη γνώμη σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε.